Εγώ που είμαι φύση θέση θετικός άνθρωπος, θέλω να πιστεύω ότι τρίτωσε το κακό τώρα και ότι αυτή η απάντηση που θα δώσει η αγάπη Καραγκιοζίδη στους κριτές και στις συμπαίκτριες θα είναι πραγματικά αποστομωτική. Για να δούμε. Ακού τώρα δεν έχουμε άλλη δικαιολογία, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Θέλω να μου πεις αρχικά πού πηγαίνεις και μετά να μας εξηγείς και τι έχεις κάνει, γιατί έτσι πως το έχεις κάνει δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, όπου... Πρώτη φορά που ακούγεται η λέξη Θεσσαλονίκη σε αυτήν την 7η σεζόν. Παρακαλώ. Λοιπόν, σπουδάζει η αδερφή μου εκεί. Ναι, και θα κάνουμε μια βόλτα έτσι στην Τζιμισκή, την Αριστοτέλους. Ήμουν σίγουρη. Πάω πολύ συχνά, η αλήθεια είναι στην πραγματική μου ζωή, δηλαδή, ναι. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Θα ήθελα να πάμε στη Σιμών που κοιτάζει προς τα κάτω και νομίζω ότι επειδή κοιτάζει προς τα κάτω δεν θα της δώσω εγώ το λόγο. Λάθος. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, Σιμών. Σήμερα φαίνεται ότι έχεις πάρα πολύ καλή διάθεση. Αλήθεια, χαίρομαι. Ναι, πολύ. Εσύ πάλι το 2 έχει κολλήσει, έτσι. Δεν ξεκολλάμε από το 2. Ναι, έχω πει ότι το 3 θα είναι ο ψηλότερος βαθμός μου. Α, γιατί? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα σε όλους 4, το ξαναλέω πάλι. Ναι, πάλι αυτό θα πω. Το ξαναπώ. Ποιες έδωσες 4 την προηγούμενη εβδομάδα? Να βάλεις 2 φορές. Καλά, και εσύ κάθε φορά που μιλάς, λες τι σου έδωσε η άλλη, με τι έκανε η άλλη, με πώς το έκανε η άλλη, με αν το ένα. Αυτό θέλω να πω και αυτό λέω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είχαμε μείνει εκεί που θα. Ναι. Λοιπόν, βαθμολογούσα ναι, αντικειμενικά. Απλά μου με διέκοψε η ζέτα και της απάντησα. Όχι, λέω ναι, επειδή είπες ότι θα δίνεις αυτό το βαθμό. Λοιπόν. Δεν είχες πει ότι θα. Αντικειμενική. Αντικειμενικά. Πώς αντικειμενικά, άμα το άριστά σου είναι το 3, ενώ στο project το άριστα είναι το 5. Αντικειμενικά, έχει. Όχι, όχι. Αν δω δεν κάτι το οποίο δεν είναι φανταστικό, προφανώς και θα βάλω και 5, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Δεν όχι, έχω θα βάλεις 4 λογικά, άμα είναι φανταστικό. Άρα δεν θα είναι το άριστά σου το 3. Όχι, παιδιά, αυτή τη στιγμή βαθμολογώ αντικειμενικά. Όχι, δεν είναι. Αυτό. Εντάξει, η άποψή μου λέω. Ναι, ναι, απλώς. Σωστά σου λένε ότι αν το 5 είναι υψηλότερη βαθμολογία, πώς λες ότι το 3 είναι υψηλότερη βαθμολογία? Γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι κάθε μία από εμάς έχει να δώσει κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που είναι μέχρι στιγμής. Α, έχεις βάλει εσύ ένα ανώτατο όριο, δηλαδή. Αυτό, όχι, εννοώ ακριβώς αυτό που είπε η Νικόλ. Δεν θα χαρίζω βαθμούς όπως συνήθιζε την πρώτη εβδομάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ακολουθήσουμε και οι υπόλοιπες στην ίδια τακτική. Αλλά αυτή είναι η τακτική που χρησιμοποιείται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ? Όχι. Οι υπόλοιπες, είπες όλες. Εγώ, συγκεκριμένα εγώ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Εσύ θα μας πεις, έχεις κάποια τακτική? Προς το παρόν όχι, αλλά ωραία. Μάλλον πρέπει να αλλάξει γενικότερα ο τρόπος που βλέπω το παιχνίδι. Λοιπόν, γιατί... Εγώ δεν έχω τακτική. Αν με ακούσεις, μπορεί να το δικαιολογήσω. Εσύ να και η Νικολίνα. Καλά, και τη Φωτεινή η βαθμή είναι χαμηλή προς εμένα. Και η δική σου προς εμένα. Μπορώ να μιλήσω εγώ. Εγώ προσπαθώ να είμαι αντικειμενική, ωστόσο. Όχι πάντα. Πότε σε αδίκησα, θεωρείς? Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο θεωρώ ότι δεν είσαι αντικειμενική απέναντί μου. Έχεις προσέξει τις βαθμολογίες που βάζω στα κορίτσια και σε σένα, γιατί δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου. Ούτε εγώ έχω. Με καμία κοπέλα δεν έχω κάτι προσωπικό. Άρα ναι. Το 2 είναι επειδή θεωρείς ότι είναι φιδωλή στη βαθμολογία της η αγάπη? 50-50. Α, είναι 50-50. Σιμών. Λοιπόν. Εμένα η αγάπη γενικά, σαν στυλ, μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες.
Να είσαι καλά, Σιμών, και εγώ το πιστεύω. Αλήθεια. Όχι, mm-hmm. δεν το λέω ούτε, δεν έχω όχι, λόγο. Το πραγματικά το πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ, καταρχήν, μου έδωσε σε μένα προσωπικά μία πρόταση. Η μπότα με τη δαντέλα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό για σένα. Ναι. Αλήθεια. Δηλαδή έβαλε ένα φόρεμα, και έβαλε και ένα πουλόβερ κτλ. Κοίτα, απλά ίσως... Σιμών, και εγώ αν θέλω, μπορώ κάθε μέρα να βρίσκω να πω κάτι άλλο. Όχι, όχι. Θέλω βασικά να φύγει από τη σκέψη. Και να βάζω ότι... δύο σε όλες. Όχι, όχι, δεν βάζω δύο σε όλες. Θέλω να είμαι αντικειμενική γι' αυτό κιόλας. Αιτιολογώ από την άποψή μου. Αν έχω λάθος, προφανώς έχουμε διαφορετικές άποψεις. Σου λέω το τι βλέπω εγώ. Δεν, πρόκειται, mm-hmm. δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σε αδικήσω, σίγουρα. Ξέρεις κάτι, Σιμών, προσπαθώ να δω την προσπάθεια κάθε κοπέλας, έτσι. Να είμαι όσο πιο αντικειμενική μπορώ, ωραία, και βλέπω κάτι βαθμολογίες που πραγματικά δεν τις καταλαβαίνω και δεν μιλάω μόνο για το σημερινό. Να απαντήσω κάτι. Νικολίνα, εσύ πιστεύω ότι έχεις κολλήσει στο 2 και στο 1 επειδή θες να σου δίνει το λόγο να σχολιάζει συνέχεια. Να, μπορεί να έχω βάλει βασικά. Αλλά, λοιπόν, δεν είναι αυτή η στρατηγική μου. Αν εγώ είμαι σίγουρη αυτό, γι' αυτό πάντως. Δεν είναι αυτή η στρατηγική μου. Μπορώ να σου πω για το Λουξ, να σου πω για το 2. Είμαστε τώρα πώς είναι αυτό. Το μιλούσε η Σιμών, παιδιά. Πρέπει να ολοκληρώσει ναι. Σιμών. Θέλω να καταλάβω για το 2, γιατί ναι. είπες ότι ναι. δίνει μια πολύ ξεκάθαρη πρόταση ναι. που σου αρέσει πάρα εμένα πολύ. Εμένα η πρόταση με τη δαντέλα και οι μπότες κάτω μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα ναι. το κάνω. Πραγματικά είναι πρόταση. Φαντάζομαι και τις τηλεθεατές απ' έξω. Εμένα μου αρέσει. Θεωρώ ότι έχεις, αλήθεια έχεις μεγάλες δυνατότητες, γιατί μου αρέσει το στυλ σου γενικά. Δεν μου κάνει εκτός αυτό. Εκτός από αυτό. Οκ, okay, εντάξει, δεν μπορώ θέλω, να κάνω όχι, κάτι. Θέλω να σου πω. Θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν άλλες κοπέλες, τις οποίες τις βαθμολογώ με όποιον βαθμό και αν βάζω, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν μερικές, παιδί μου, που κάθε μία τη βαθμολογώ ξεχωριστά. Βλέπω ότι κάποιες άλλες δεν έχουν δυνατότητες. Οπότε στο δικό της αυτό που έχει είναι το καλύτερο που μπορεί να δώσει και θα βάλω 3. Μα είναι το καλύτερο. Μέχρι στιγμής μας έχει δείξει μέχρι 1 και σήμερα έβαλα 3. Wow, τέλειο. Όχι ότι είναι καλός βαθμός του 3. Στα δικά μου μάτια είναι μέχρι εκεί, έφτασε τέλεια. Εσύ νομίζω ότι έχεις δυνατότητες. Δεν είμαι ότι να σου να σε δώσω κίνητρο να μου αποδείξεις. Δεν έχεις να αποδείξεις κάτι σε μένα. Mm-hmm. Απλά θεωρώ ότι για σένα αυτό το στυλ mm-hmm. είναι πολύ εύκολο. Έβαλες το φόρεμα, τη φούστα κτλ. Έβαλες το πουλοβεράκι και βγήκες. Αυτό. Ναι, δεν αυτό έβαλα θεωρώ. Το πουλοβεράκι και βγήκα. Ναι, έβαλες και το φουλάρι πάνω και το αυτό. Ωραία, τι δεν σ' αρέσει, μόνο πες μου και το 2. Γιατί υπό άλλες συνθήκες λέει τι θα ήταν, άσος. Τις κόβεις βαθμούς επειδή πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει περισσότερο όχι. πιο πάνω σε όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο. Έβαλα τελεία. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι πιστεύω ότι η αγάπη έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες γιατί μου αρέσει το στυλ της. Τελεία. 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 Πάμε το 2 γιατί έβαλες. Το 2 γιατί έβαλα, γιατί το θεωρώ στα δικά μου τα μάτια ότι είναι για την αγάπη πάρα πολύ απλό. Αυτό. Έπρεπε να βάλω 5, δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι μου λέτε. Εσύ Σιμών από το 2 στο 5, έτσι, τι μου λες. Okay, τι μου λες. Κατάλαβε κανείς τι έλεγε Σιμών. Ήθελε να είναι αντικειμενική και δεν θέλει και βάζει μέχρι 3, αλλά βάζει και υψηλότερους βαθμούς. Εγώ δεν το πιάσα και πολύ. Έχει κάτσει δίπλα-δίπλα και με τη Νικολίνα τώρα. Έχουν κάνει παρεάκι εκεί πέρα τέλειο με διάρκεια, άσους. Θα δούμε τι έχει συνέχεια, να τις βάζετε πιο συχνά δίπλα-δίπλα. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Για τη βαθμολογία της Φωτεινής που μόλις παραδέχτηκε ότι είναι 50-50. Ναι, το περίμενα από τη Φωτεινή, αλλά πραγματικά οι δικές μου βαθμολογίες προς τη Φωτεινή είναι 100% αντικειμενικές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πάντα αντικειμενικές. Ρε, εσύ Φωτεινή, νομίζω χθες, δεν θυμάμαι κιόλας, σου βάλα 3, σωστά. Χθες δεν το θυμάμαι. Ναι, νομίζω ότι σου βάλα 3, δηλαδή. Τι είχε, σε τι δύο look που έχω φέρει, που ναι. έχω πάρει πολύ καλές βαθμολογίες, μου έχεις βάλει 2. Το θυμάμαι πολύ καθαρά και μου έχει κάνει εντύπωση. Ήσουν από τις μόνες κοπέλες που μου έχεις βάλει 2. Άρα γιατί θεωρείς ότι σου βάλα 2. Δεν γνωρίζω. Ίσως ήθελες να με ρίξεις βαθμολογικά σε μια εσένα. Δυνατή μου εμφάνιση. Για ποιο λόγο. Δύο φορές που έχω φέρει καλή εικόνα, μου κάνει λίγο επιτυδευμένο να μου έχεις βάλει εσύ αποκλειστικά 2. Θα δω το επεισόδιο γιατί πραγματικά φαντάζομαι ότι δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, 2,5 είναι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, αγάπη. Ευχαριστώ.